Νίκο, τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Ήταν και είναι σοβαρά. Εντάξει, τώρα είναι πιο σοβαρά. Καλά γιατί τώρα έχει έρθει η ώρα που θα εξαγνηστεί, να το ξέρει αυτό. Καλά, τώρα το περιμένω, όπω και από πάνω. Κάτι, Α, αξι... λύτρωση. Ναι, στι Ο... τρει βροντέ είναι δώρο μπουγέλο. <laughs> <laughs> γιατί <laughs> υλικό γιαούρτι, νερό, χρώμα. Με νερό, με νερό είμαστε εντάξει. Όχι, <laughs> με νερό, με νερό. <laughs> Στα τεινά. Ναι, έχουμε πάλι να... τα μέτρα μα. Έτσι, για να μην χαλάσουν τα ρούχα. <laughs> 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 λοιπόν, σου κάνω ερωτήσει και θέλω να είσαι ειλικρινή, OK. Βεβαίω. Θέλω να μου πει αν σε έχει φέρει ποτέ θαυμάστρια σε δύσκολη θέση, σε πολύ δύσκολη θέση και πώ αντεδράσει. Φεύγω από το μαγαζί μια μέρα, έχω τελειώσει το πρόγραμμά μου. Ε, εμένα τότε στην Άγνα Γλυφάδα και καθώ ε, πηγαίνω στο σπίτι, πάω να βάλω το κλειδί κάτω στη εξώπορτα και πετάγεται από δεξιά μία θαυμάστρια και μου κάνει τζα ε, έτσι, Ήτανε ήταν στο σπίτι εγώ, σου απ' έξω, κρυμμένη. ναι, ήταν κρυμμένη και μου έκανε έκπληξη. Και, τη λέω: Πού βρήκε στο σπίτι, Πώ ξέρει την περίοδο. Εγώ λοιπόν. φοβήθηκα. Και αυτή ήθελε, λέει: Σε ακολούθησα με σε αγαπώ και τα λοιπά. Και έτσι, όλα αυτά, Ήταν λίγο τρομακτικό. Αυτό. Τώρα μία τώρα μου. Δει, να πούμε. και άλλα φυσικά, ευτράπηλα καλά πολλά τώρα. Αλλά μου είπε μία, λέω μία. Ναι, αυτό, 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 αυτή την ήξερε, φατσικά την έχει ξαναδεί. Την ήξερα, ναι, φατσικά την έχει ξαναδεί. Σε ακολουθεί ακόμα, ή την ε, χάσει. Έχω χάσει τα έγχνηση στο φω των αστεριών, έχει χάσει. Ο, oh, γλυκούλα. <σχύ> ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεκτό. Δεκτό. Θέλω να μου πει τρία πράγματα που κάνει οπωσδήποτε κάθε μέρα. Ε, οδηγώ. Ένα. Κάνω ε, τα μάξι και οδηγό. Ε, κάθε μέρα σχεδόν. Ε, μ, κάνω την προσευχή μου. Δύο. Καλά, το σίγουρο είναι ότι τρώω. Τρώω, δηλαδή κοιμάμαι και κάνω το Αυτά είναι σίγουρα, τα κάνω κάθε μέρα. Ναι, Να σου πω κάτι πιο ιδιαίτερο. Ναι, αμέ. <laughs> Αυτά ναι. είναι λίγο κλασικά. Την προσευχή πότε την κάνει. Ε, την προσευχή. Το βράδυ πριν κοιμηθεί. Όχι, δεν έχω ώρα. Όποτε να είναι. Την Όποτε κάνω το ή το πρωί ή το βράδυ, ή μεσημέρι, όπω ε, μου κάτσει αναλόγω την περίσταση, α πούμε. Okay. Αλλά την κάνω. Επικαλούμε δηλαδή αυτό το κομμάτι αυτό. Όχι μόνο για μένα και για άλλου. Ε, θα κοιτάξω την αλληλογραφία μου. Κάθε μέρα στο mail. Καλά, Α, μην ηλεκτρονικά, μην τέξει, ναι, ναι. ναι. Καλά, λέει, κάτσε, μην παίρνουμε και όργανα. Για κάθε μέρα να τα λέμε, δηλαδή, όπου τι γίνεται. Και. Όταν εδώ τα παιδιά μου, θα φιλήσω τα παιδιά μου. Όταν είναι εδώ τα παιδιά, συγγνώμη, να. Θα, φιλ... θα φιλήσω τα παιδιά ε, μου. Ωραία, ωραία. Οκ. Δεκτό. Θέλω να μου πει, ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο στο σώμα της Κέλλη Κελλικίδου. Το αγαπημένο σημείο δηλαδή να το πω. Δεν υπάρχει τώρα, τι να πω. Ο Καπιστιάτη. Α. Ναι. Όπως είδε, δεν χρειαζόταν να πω κάτι άλλο. Με καλύτερο μόνο 100%. Α. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Είπαμε να είμαστε αληθινοί τώρα. Τι να Προφανώ. Τα μάτια τη. Όχι. Ποτέ αυτιά τη. Όχι, αλλά μπορεί να έχει οτι... και, και, και κάτι πίσω. άλλο το οποίο εμεί να μην το ξέρουμε. Μια. Τι να πω, ρε, παιδί μου. Μια λακουβίτσα, ένα κάτι, κάτι αστείο, οτιδήποτε. Τα οποία τι εννοείται, δεν το συζητώ με χαρά μεγάλη. Τα πίστα καταλήγουν πάνω στο λαιμό από πίσω, το οποίο υπάρχει ένα τατουάζ που είναι στη μητέρα τη, που είναι και εκείνο χαρακτηριστικό που έχει σημασία, α πούμε. Σούπερ, οκ, οκ. Λοιπόν, α, θέλω να μου πει από το 1 έω το 10 πόσο σημαντικό είναι το σεξ σε μια σχέση. Ε, το 10, μα το πω, θα είμαι σεξωμανή. Αν πω 9, πλησιάζω, Τίνο να γίνω σεξωμανή. Επομένω, το 1-8 είναι καλό γιατί δίνει και το περιθώριο 1-2. Να υπάρχει και μια εγκεφαλική συ... Συ... συμμετοχή. Να παίζει ρόλο και κάπου. Να λε και μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Γιατί μετά. Ξέρεις... Αλλά το ότι θα έλεγε 10 δεν σημαίνει δεν αποκλεί την κουβέντα. Προ Θεού. Απλά δείχνει ότι είσαι πολύ ενεργό. Και με το 8 βεβαίω είσαι πολύ ενεργό. Οπότε μια χαρά είναι το 8 για μένα. Αλλιώ και κάτι. Ε, βέβαια. Είναι το χάρνε το... power, είναι δυνατό, δεν το συζητώ. Ε, εδραιώνει το κομμάτι τη σχέση αυτό. Και, ειδικά μετά από τόσα χρόνια. Μα δεν βέβαια. Το συζητώ. Δεκτό, δεκτό, δεκτό. Έτσι. Ευχαριστώ. Θέλω να μου πει ένα ψέμα που είπε πρόσφατα που θυμάσαι. Ε, είμαι σε δουλειά, θα αργήσω. Και <laughs> ήσουν σπίτι και έπεινε <laughs> καφέ. <laughs> Πού ήσουν, α? Όπω το είπε. Δεν σπίτι, καφέ. Ήσουν αλλά έπειτα καφέ και, και βαριώσιμα. Ναι, ακριβώ. Είπε θα αργήσει, ώρα σημαίνει ότι είχε ραντεβού και του είχε στήσει. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά μετέπειτα από μία ώρα, μετέπειτα επειδή καθυστέρησα στο ραντεβού και στο άλλο και το είπα, παιδιά, δεν πρόκειται αύριο, είναι καλύτερα. Και καλύτερα και σε εμά μα βολεύει γιατί έχουμε αργήσει. Βεβαίω, πολύ ωραία. Και όλα μη λιγάλα. Στήνει γενικά έτσι, αβέρτα. Δεν το συζητώ. Ε, καλά ε, τώρα. Ε, εδώ με αυτά που έκανα στο παρελθόν εδώ, δεν είναι τίποτα αυτά. Αλήθεια, ε. ε εδώ εδώ καθυστερήσαμε να πάμε στην πρεμιέρα μα τώρα. Τι λέμε τώρα. Και μετά μετά είπαμε ποιο στη δικαιολογία ότι α, δεν την ξέρω εγώ στους φωτογράφους και στις κάμερες δεν εμφανίζομαι. Είναι πρώτη μέρα. Πω πω Φέτος λες έτσι στο ένα Όχι ρε φέτος. έχει περάσει καιρός. Α, οκ, οκ. Μέχρι αυτό Ναι. Δεκτώ για το ψέμα. Θέλω να μου πεις αν έπρεπε για το υπόλοιπο τη ζωή σου να ακούς μόνο ένα τραγούδι σου. Μόνο ένα. Ένα. Ναι. Ποιο θα ήταν. Το ερωτικό. Το είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Ελέα ο Φιλίππων Κυριακό Παπαδόπουλο. Το ερμήνεσα εγώ στο δίσκο Μια νύχτα στον Παράδεισο. Και είναι ένα τραγούδι, μια μπαλάντα, η οποία πιστεύω είναι από τα ρόια τραγούδια που έχει γράψει ο Ηλίας και ο Κυριακό. Και που έχω ερμηνεύσει και εγώ από τα ραντεβούδια. Αυτό, αυτό το, το, άλμπ... το άκουγα, ευχάριστα. Και αυτό το άλμπουμ είναι και αλμπουμάρα. Δεν το συμφωνώ. Ναι, 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 ναι. Κλάσικ. Οκ. Θέλω να μου πει από τα τραγούδια τη συζύγου σου ναι. ένα κομμάτι που δεν τρελαίνεσαι. Ε, που δεν τρελαίνομαι. με. Τώρα να σου πω ότι. Μα, ε, έχω ένα στο μυαλό μου, δεν το θυμάμαι τώρα γιατί πρέπει να είναι αλλιώ, να σου πω. <laughs> Ξεφτείλα, ε, Καλά, όχι πάρει. ξεφτύλα, γιατί. άμα είναι τόσο ε, τραγούδια. Εντάξτε, για, δεν ε, είναι... τόσο τραγούδια, γιατί δεν θυμάσαι τον τίτλο. Δε, δεν το θυμάμαι, αλλά ένα που τη έλεγα ότι δεν πρέπει να το πει, δεν με νοιάζει γι' αυτό το. Mm. Αλλά. Ε, Πώ το έλεγα. Λένε... Χωρί στεφάνι δεν θα παντρευτούμε με ένα λιό, μια διασκευή που έκανε. Αυτό είναι η διασκευή, αυτό που έκανε. Διασκευή, πω, δεν. αυτό εδώ πέρα. Δεν μου άρεσε που το έκανε αυτό. Οκ, okay, να κατά τη διασκευή. Ναι, αυτό. Το καταλάβαμε τώρα, θυμήθηκα και το Σούπερ Σάκο. Μπράβο. Okay. <laughs> ναι, μπράβο. <laughs> 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 με λίγα λόγια, η Κέλλη θα το έλεγε το θέλω να σε ξαναδώ. <laughs> 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 αυτό κατάλαβα εγώ. Το πιάζε έτσι. Το πιάζε, το πιάζε χαρά, μου. Ναι, Λοιπόν. Την έχουμε καταστρέψει Πέρα από την Κέλλη, είναι το στεφάνι σου, δεν το συζητώ. Εννοείται τώρα, δεν ξέρει κατάλαβε. Θέλω να μου πει ποια είναι η πιο ωραία γυναίκα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ε, κοίταξε, η πιο ωραία γυναίκα να αφισβήτηκε ήταν η κουμπάρα μου. Η Μενεγάκη, ε! Ε, βέβαια. Και διάκριση. Ε, και γιατί είναι ομορφότερη, γιατί ε, είναι αναλύωτη και λαμπερή όλα αυτά τα χρόνια που το Είναι πω κατηγορία κορκούλη του και... Μενεγάκη. Μεγαλώνει. <laughs> είναι, ε, Μενεγάκη είναι και αυτή η φάση τέτοια. Με... Μεγαλώνει και, και γίνεται είναι πιο ωραία από τη πριν. Ναι, φοβερό αυτό. Αν έχει πλάκα, σαν να φωτογραφίε τη Ελένη πριν από 20 χρόνια, είναι τόσο όμορφη τώρα που λε. Μα καμία σχέση. Όχι δεν ήταν κούκλα, αλλά όσο. ξέρω πάει... και εγώ από το ξεκίνημα σχεδόν, σχεδόν. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και, και η άβα αυτή, νομίζω ότι η Μενεγάκη είναι 10 φορέ πιο ωραία yeah. Yeah. από ό,τι ξέρει. Βαμμένη κτλ. Έχει τέτοια όμορφιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, okay, δεκτό. Μακράν για τη Μενεγάκη, το σωστό. Με τα social media, πώ τα πηγαίνει γενικότερα. Κοίταξε. Ε δεν είμαι φανατικό στο να ανεβάσω εγώ. και τη με νοχλή. Αυτό που βλέπω, επειδή μου στην που το κάνουν πολύ βάζουν τη μούρη του πάνω στο μαξιλάρι και κάνει. Σέλφι. αυτό το έτσι και. Τα χίλια το τόνομα και στα κορίτσια και στα γεωργία. Το φύσκω λίγο. Γελίο είναι σαν. Μ, πάνε πάνε με Τόριαν Δηλαδή, είναι λίγο ναρκιστικό αυτό όλο το εγωκεντρικό και αυτά. Έχει ε, account στο Instagram, έχει. Βεβαίω. Ωραία. Θέλω να μου πει αν έχει λάβει κάποια περίεργη φωτογραφία. Όταν λέω περίεργη, εννοώ άσεμνη, <laughs> ακατάλληλη. Και πώ έχει αντιδράσει. Εννοείται. Και για πλάκα και για σοβαρά, α πούμε, <laughs> <laughs> έχουν έρθει πράγματα. Έχουν έρθει πράγματα. Έχουν έρθει πράγματα, ναι. ναι. Να και ένα που λέει την αλήθεια εδώ. Ε, μα είπαμε. Να τα. Εδώ μα ακούγεται. Μεταξύ είμαστε θεού και ανθρώπου. Δεν μπορεί να κρυφτούμε. Ουδέν και πώ αντέδρασε. Εγώ. Ναι. Εγώ κοίταξε. Κάνει delete, κάνει block, του μπλοκάρει. δηλαδή πώ το χειρίζεσαι. Απαντά. Αν είναι επαναλαμβανόμενο, γίνεται μπλοκαρισματάκι. Okay. Αν δεν είναι, δεν μπαίνω και στη λογική. Αν δεν είναι και είναι επί σε στήλη, φυσικά με βάζει και στη λογική αυτή να το αντιμετωπίσω με το χιούμορ, το κατάλληλο. Οκ, okay, okay. Θέλω να μου πει, την καλύτερη συνεργασία που έχει κάνει και μία η οποία δεν πήγε όπω περίμενε. Η καλύτερη, μπορώ να σου πω, η συνεργασία ορόσημου στα ξεκινήματά μα στη Θεσσαλονίκη ναι. με τον Ρέμο και τον Χρυσοκοϊδή, όταν ήμασταν τότε πάνω μαζί και δουλεύαμε, ήταν η πιο καθοριστική, πιστεύω, συνεργασία και για μένα και για τον Αντώνη. Μιλά για... για εποχή που δεν είχατε βγάλει δισκο... Όχι, δεν είχατε δισκογραφία. Όχι, ήμασταν ακόμα τη Όχι, εποχή που ξεκινούσαμε. ήταν όμω η δεκαετία ναι, ναι. 90. Βέβαια, αρχές 90. Και για τους θρήμους πιστεύω και για μένα και για τον Αντώνη πιο πολύ, αλλά ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα, αυτοί που δεν, μου είπες που δεν μου άρεσε. Ναι, που μία που δεν... που, δεν πήγε όπως περίμενε εσύ ρε παιδί μου. Κοίταξε, γενικώ ρε εσύ Θέμη, δεν είμαι από του ανθρώπου που είχα στο ενεργητικό μου δηλαδή συνεργασίε που δεν μου άρεσε, που δεν πήγανε. Uh -huh. Κατά να παράξω τον τρόπο που θέλω να σου πω... Δεν είναι τύχη, καλά εδώ δεν είναι Είναι στι καλέ επιλογέ πιστεύω πάντα, αλλά και στο ένστικτο. Πάντα όλε οι συνεργασίε μου δεν είχαν. Δεν θυμάμαι να είχα μια έντονη αποτυχία και να φύγα από κάποιο μαγαζί και να μην έγινε. Πάντα ολοκληρώνα τη σεζόν. Πάντα ήταν. Δεν... Το λέω με όλη την. Φθήνη okay, okay. που με διακατέχει, α πούμε, στο όλο κομμάτι. Δεν είχα κάτι το οποίο να θυμάμαι πραγματικά. Αυτό το έχω κάνει και ρώτησε τον εαυτό μου από το κομμάτι αυτά. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, ό,τι και να γίνει, όσο αντίξω και να είναι συνθήκε, προσπαθώ να ισορροπώ και να είμαι ο άνθρωπο ο οποίο, τουλάχιστον μέσα στο κομμάτι της δουλειάς, από τη δουλειά, από τη στιγμή που έχω δώσει το χέρι μου και την υπόσχεσή μου, να κρατώ δηλαδή τα στεγανά και να μην αυτό, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό πόλημα. που λε, ναι, αλλά μπορεί ρε παιδί μου να πέσει πάνω σε κάποιον ο οποίο να μην τηρήσει αυτά που έχετε πει. Ναι, ή γίνεται. Τέλο πάντων, Εντάξει, να μην καλή συμπεριφορά. Μετά το τέλο τη συνεργασία, απλά δεν θα ξανασυνεργαστώ άμα δεν πειράζει. Δεν θα μπω μέσα στα πρότυπα να αποχωρήσω να μπω μέσα στο ρόλο αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που πήρα την απόφαση να το κάνω, οποιοδήποτε κόστο Φυσικά μέχρι τα νεκτά όρια εκεί που γιατί έχω μεγάλη υπομονή και τρόπο θα το πολεμήσω. Δηλαδή θα, θα είμαι υπέρ τη συνεργασία. Αλλά μου λε ότι δεν έχει προκύψει ούτε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν έχω στην τέτοια μου. Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Οκ. Okay. Τώρα μπορεί να πα και και το Ατσκάιμερ τώρα από εκεί πέρα λίγο. Σιγά μου αρέσει. Για πολύ μνήμη από εκεί. Yeah. Αλλά οχι, ειλικρινά δεν θυμάμαι κάτι να σου πω. Οκ. Okay. <laughs> <laughs> Τι έγινε, ήρθε. Βέβαια, είναι μισή-μισή η ερώτηση, έτσι. Πρέπει να είναι και μισό αλληλού για να ακούσουμε. Γιατί είπε την καλύτερη. Έτσι λέει. Α! Έχει το μισό λεπτό. Χωρί Λελουία; Α! α, Αλλά την βροντίο ολόκληρη. Αν μπαίναμε στον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή και ψάχναμε το ιστορικό αναζήτηση. Ναι. Θα σου πω. Θα βρίσκαμε κάτι για το οποίο θα ντρεπόσουν. Εγώ. Εγώ. Με τίποτα. Δηλαδή, τι εννοώ. Φαγητά. Google Maps, ε, τρελά πράγματα, ε, gadgets, τέτοια ιστορίες, αυτό είναι στο πρώτο ρόλο στο computer, μέσα. Okay. Και τραγούδια, έτσι, searching. Ε, και ε, Wikipedia, για κάποιες άλλες πληροφορίες. Και λεξικό, για κάποια άλλα, τέτοια πράγματα. Μόνο τέτοια, τίποτα άλλο ή λίγο ακατάλληλο ή τέλος πάντων που θα ντρεπόσουν. Πορνό και τέτοια. Τώρα... Υποχρεωτικά θα μπορούσε. Τώρα... Αλλά όχι υποχρεωτικά. Θα μπορούσε να είναι ρε παιδί μου και κάτι Ε, που Το να... πρόβλημα είναι γιατί να ντρέπω δηλαδή. Όχι, δεν είναι αυτό. Να Να... Οκ. Okay. Τι Όχι, ρε, δεν έχω κάτι. Σε αυτό που κάνω σερτσεγόλε, έτσι. Ναι, ναι αυτά ναι, που... ναι, ναι, τα όχι. sites στα οποία μπαίνει, γιατί αυτά υπάρχουν. ρε παιδί μου, μένω. Σαν τελευταίε σελίδε, οτιδήποτε. Στο λάθο πιο πολύ και σε αυτά μπαίνω. Δεν μπαίνω σε. Κατά πολύ και αν σου πω τώρα και. Μπορεί να έχει μπει στο YouTube και να έχει βιντεάκια ρε παιδί μου που να, να μην χαιρεώσουν να τα βλέπει τώρα κάποιο να λέγαν τώρα τη μου. Όχι, όχι, όχι. όχι ah. σου. γενικά, γενικά. <laughs> ναι. Ναι, ναι. Μπορεί να βλέπει ένα reality και να μην θέλει να το πει. Σου λέω whatever. Δεν ξέρω ah, τι. Ε, τύπου τέτοια ναι. Ξέρεις τι, το Ιντερνετ σου οδηγεί, θε δεν θε, α πούμε, σε πράγματα τα οποία δεν ξεκίνησε για να δει αυτό, αλλά καταλήγει εκεί. Ναι. Έτσι. Τελευταία ερώτηση. Λάκα κανεί, δεν έχει άλλο. Δε θε Θες κι άλλε, ε. Τι έχετε πάθει, Ολυμπιακή, και... χαίρομαι πάρα πολύ. Τα... Έρχεσαι όλο στο After Dark και δεν το βλέπει. Όταν το βλέπει να τη λέει, μου ήρθε η ώρα, λε αυτό το γράφει, τα έχει γράψει όλα. Δεν τα λέει. Είδε τι ωραίο <σχελαιόντα> <ορό> που είναι, ήθελε <σχελαιόντα> κι άλλο. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι ώρα για να ξανάρθετε, για να σα έχουμε στην καψούρα και να μα ξανάρθετε. Αυτό είναι ώρα, μην νιώσετε ότι η γέννη. Ξέρει τι κάνει η κυρία. Ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, επιστρεύει σπίτι, μία μέρα κατάκοπο. Ναι. Και. Τι αντικρίζει. Τι. Πιάνει στα πράσα την κέλη. Ναι θέλω να μου πει πώ αντιδρά. Την πιάνω στα πράσα, βάζω και λιγορίζει με κύμα και γίνεται πρασόριο. Τι <laughs> την, την κάνει. Α, κοίταξε να δει. Ε, σε αυτέ τι περιπτώσει ναι. είναι πολύ κύριε λέει. Δηλαδή, αν το μελετήσει και εξακριωθεί όπω το έχω κάνει εγώ το έργο, λέω σε σκηνέ πολλέ φορέ, καταρχήν πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο τώρα η σχέση και να έχει δώσει ένα δικαίωμα ή κάτι, ρε παιδί μου. Αν σε αυτήν την περίπτωση είναι έτσι και έχει δώσει δικαίωμα, τότε παιδιά, συγγνώμη, ενοχλούμε, τα πράγματα που να πάρω, συνεχίζετε, φεύγουμε. Συγγνώμη, Βρενικό, τόσο Αν... Σουηδόσεις. αυτό είναι Σουηδία και δηλαδή δεν υπάρχει. συγγνώμη, παιδιά, ενοχλώ, φεύγω. Μπορώ να σου. Δεν. Είδε τώρα για Σουηδία. Πριν φύγουμε στην Αυστραλία, ναι. είμαστε έτοιμοι για το εγχείρημα για τη Σουηδία. Μάλιστα. Από εκεί. Αλλά λόγω καιρού και λόγω συνεφιά και λόγω αλλαγή δεν ε, το επιχειρήσαμε το έργο. Μάλιστα. Γιατί και εκεί έχω ζωή. είμαι global. Είσαι παντού, είμαι global. Παρ' όλα αυτά λοιπόν σε αυτό που ρώτησα, ε, Cool. Όχι, απάντησε. Κουλ, cool. σα φιλώ, άντε Ναι, στην περίπτωση που έχουμε εμεί λερωμένη τη φωλιά μα. Αλλιώ. Αλλιώ. Ωραία, παιδιά! Τι γίνεται. Έκρηξη, όντω. Έκρηξη, έκρηξη. Εκεί τώρα είσαι ικανό για όλα, Είσαι κίνδυνο, παίζει με τη φλόγα εκεί. Αυτά τα αρχίζεις αρχίζει τα λες όλα. Μην λε παίζει με τη φλόγα Παναγία μου και πάθουμε τίποτα. Α το παίζει με τη φλόγα. Κίνδυνο και το κρατάμε το κίνδυνο. Κίνδυνο. Α το πάρει αυτό. Ναι. Μάτια, πώ έλεγε. Αυτό. Κίνδυνο στα γαντιά σου. Λοιπόν, οκ, okay, δεν ακούσαμε. Δεκτό νομίζω γιατί ήσουν ειλικρινή. Ειλικρινέστατο. Και μ' άρεσε που έβαλε και αυτό. Αν έχω λερωμένη τη φωλιά μου, παιδιά, συγγνώμη, ενοχλώ. Γεια σα. Ε, βέβαια. Αν δεν την έχω όμω. Ε, τα λαμβάνει όλα υπόψη. Ναι, να τα λέμε. Αλήθειε θα πούμε. Τι θα πούμε ψέματα. Για να δούμε το ποσοστό αγιότητας του Νίκο Κουρκούλη. Ε, πού φαίνεται.